Ενημερώθηκε πάντως ότι μιλούσαμε για ομάδα της Χρυσής Αυγής με επικεφαλής τους δύο, τον Γερμενή και τον Ηλιόπουλο. Ο Γερμενής, ως γνωστόν, είναι στενός ηγετικός πυρήνας του Μιχαλολιάκου, πολιτικό συμβούλιο. Οπότε μιλάει λοιπόν ο Χριστόπουλος για ομάδα της Χρυσής Αυγής, η οποία έκανε ελέγχους και η οποία έκανε ελέγχους αδειών μικροπολιτών και η οποία έριξε και τους πάγκους, έτσι. Τα μηνύματα που έπαιρναν δασκάλες στα νηπιαγωγεία ήταν ότι αν υπάρχουν παιδιά μεταναστών και θα τους κόψουμε τα αυτιά αν δεν πάνε να πάρουν τα παιδιά τους από τα νηπιαγωγεία οι μετανάστες. Όχι, απλά το εμπόρευμα το οποίο ήταν παράνομο το αποσύραμε με συνοπτικές διαδικασίες από την κυκλοφορία. Μιλάμε για κεντρική επιλογή, δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Εκείνη την περίοδο έχουμε τέτοιες εφόδους όχι μόνο στη Ραφίνα αλλά και στο Μεσολόγγι και στην Ιστιαία της Εύβοιας με επικεφαλή στο Μίχο και στις Σέρες ακόμα. Γεγονός που δείχνει ότι ήταν μια επιλογή κεντρική της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής να εκμεταλλευτεί τις λαϊκές αγορές προκειμένου να περάσει στο ακροατήριό της το μήνυμα της βίας και το μήνυμα ότι επιδιώκει να υποκαθιστά την αστυνομία και το κράτος. Είχε γράψει κάποιος άλλος ένα άρθρο για συνθήματα στους τοίχους, μάλλον συνθήματα που έγραφαν οι τότε χρυσαυγίτες, και η Χρυσή Αυγή είχε στείλει υλικό γιατί προσπαθούσε να βγει προς τα έξω, να χρησιμοποιήσει λίγο τη δημοσιότητα την οποία έβλεπε ότι μπορεί να πάρει από τα γραπτά των τότε δημοσιογράφων. Πάγει αρχή και για τη διαφήμιση και κάποιος αντίπαλος να σχολιάζει, είναι θετικό για σένα, μας λέει ο Δημήτρης Ψαράς. Έχουν βρεθεί στο σπίτι του Χρήστου Παπά και έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία. Υπάρχει ένα σκαρίφημα εδώ το οποίο δείχνει την πυραμίδα οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, το Λαϊκό Σύνδεσμο ως πάνω από τη βάση, από κάτω υπάρχουν οι οπαδοί και η βάση έχει διαφώτιση όπως λέει χαρακτηριστικά, αλλά στο πάνω μέρος είναι αυτό ακριβώς που μας έλεγε ο Δημήτρης Ψαράς, ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής είναι αυτός που αποφασίζει, διαχειρίζεται, διοικεί όλα όσα βλέπουμε σε αυτά τα σχεδιαγράμματα. Το οργανόγραμμα αυτό που βρέθηκε στο σπίτι του Χρήστου Παπά είναι άλλη μια απόδειξη της γνησιότητας του καταστατικού που έχει καθέσει ο Δημήτρης Ψαράς. Γιατί ουσιαστικά αυτό το οργανόγραμμα στο σπίτι του Παπά περιγράφει αυτό που περιγράφεται ακριβώς στο καταστατικό. Ο αρχηγός δίνει μια γενική εντολή, η οποία υλοποιείται στα κάτω στρώματα και πώς ο ίδιος προστατεύεται. Δεν μετέχει, λέει, στις βίαιες και νυχτερινές επιθέσεις της οργάνωσης, παραμένει αλόβητος, είναι υπεράνω των άλλων. Είναι η ενσάρκωση του λαού. Αυτό οφείλω να σας πω ότι είναι ακριβής έκφραση που υπάρχει μέσα στην αρχή του αρχηγού, στο κομμάτι του καταστατικού. Κοσμοθεωρητικές και ιδεολογικές παραδοχές. Μόνο ο αρχηγός μπορεί αμφίδρομα να παρέμβει σε όλη αυτή την αλυσίδα που περιγράφει ο Παπάς στις σημειώσεις του. Είναι άλλο ένα κομμάτι το οποίο βρίσκεται στη δικογραφία και έχει μιλήσει με τον Παναγιώταρο. Έχουμε, λέει, εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα, από τη μία εθνικιστές και από την άλλη όλο το πολιτικό σύστημα. Αυτό το όλοι εναντίον είναι οι μετανάστες, οι αριστεροί, οι διεθνιστές και τα λοιπά. Ο Ψαράς το περιγράφει αυτό σε έναρξη ενός χαμηλού επίπεδου πολέμου. Αυτό είναι μια τακτική προκειμένου να δημιουργήσει τις συνθήκες να αντιπιτεθεί και άλλη πλευρά. Ακριβώς. Και να δημιουργηθεί αυτό το εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Και εκεί να επέμβει, έλεγε ο Δημήτρης Ψαράς, το βαθύ κράτος, δηλαδή θύλακες στην αστυνομία και το στρατό, και να προκληθεί αυτό που ονειρεύεται η Χρυσή Αυγή, δηλαδή πραξικόπημα και το περίφημο εθνικό κράτος που θέλει να. Τι εθνικό φρόνο, ο εθνικός κορμός να αναλάβει τη διοίκηση της χώρας. Εδώ υπάρχει ένα αστυνομικός ο οποίος είναι εν ενεργεία και ο οποίος είναι ηγετικός στέλεχος της Χρυσής Αυγής. Ο Βασίλης Αθανασόπουλος, ο περίφημος Χάρος. Ο Χάρος. Ακριβώς. Ο Χάρος. Και υπάρχει ο αντικαταστάτης του Μίχου στην Εύβοια. Ναι, ο οποίος είναι εν αποστρατεία πια. Αχα. Και ο οποίος είναι δεδηλωμένος χρυσαυγίτης που φημολογείται ότι θα το κατεβάσουμε και στα ψηφοδέλτια. Ο αρχηγός διορίζει το πολιτικό συμβούλιο και μαζί είναι η ηγεσία. Δεν υπάρχουν άλλα κέντρα, δεν υπήρχαν ποτέ.
Όσοι εξέφρασαν άλλες απόψεις βρέθηκαν εκτός. Η πρόεδρος ήθελε να ρίξει μια ματιά στην σφραγίδα. Είναι αυτή που έχουμε και στην κάρτα, η συγκεκριμένη, η οποία αντίστοιχα βρισκόταν και στο καταστατικό, βρισκόταν και στα έγγραφα τα οποία βρέθηκαν στο σπίτι του παπά. Είναι ο Ρούνος που, όπως είπε ο Ψαράς, είναι το σήμα της μεραρχίας των ΕΣΕΣ που έκαψε το δίστομο. Η πρόεδρος ακούει για τον περίανδρο, έτσι, και λέει όμως δεν ξέρουμε εδώ κάτι. Και λέει ο Ψαράς το αυτονόητο. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είχε κληθεί. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να απαντήσει για ποιο λόγο ο περίανδρος δεν έχει κληθεί στη συγκεκριμένη δίκη. Ότι είναι πολιτική δολοφονία. Γιατί ο Μιχαλολιάκος έχει κάνει δήλωση περί ανάληψης πολιτικής ευθύνης και στη συνέντευξή του έχει πει ότι γιατί είχε ο Καραμανλής για τον Λαμπράκη και ο Μητσοτάκης για τον Τεμπονέρα. Πράγματι, με αυτή του την κουβέντα τοποθετεί ακριβώς τη δολοφονία Φύσα στο πολιτικό κουτί. Η υπεράσπιση επέλεξε, πίστεψε ότι θα μπορούσε με συνεχείς ερωτήσεις να αμφισβητήσει έστω και μια τελεία από αυτή την κατάσταση που ήταν συντριπτική. Και αυτό που κατάφερε είναι ο Ψαράς να απαντάει κάθε φορά στην όποια ερώτηση και να δίνει όλο και περισσότερα στοιχεία σε σχέση με την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. Και... Μα υπάρχει και δήλωση του κ. Τσόπουλου, που είναι ο πρόεδρος του Σωματείου της Χρυσής Αυγής, Χρυσαυγίτης δηλαδή, ο οποίος λέει ότι η επιδίωξή τους είναι να σταματήσουν οι απεργίες και να κατέβουν τα μεροκάματα. Αυτό είναι η πολιτική της Χρυσής Αυγής πάνω στο θέμα της ζώνης. Καταγράφουμε ότι έχουν επιλέξει συνειδητά και έχει δοθεί κατά τη γνώμη μου κεντρική γραμμή ότι δεν πάμε στο δικαστήριο σε μια προσπάθεια να βγούμε από το κάδρο της ενοχής. Μάλιστα.